Χαίρετε! Καλησπέρα! Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 είναι το vlog το βραδινό στις 8. Πλέον 8 δεν είναι βράδυ. Το έχω γυρίσει αυτό το βίντεο στις 7 και 4 και ακόμα έχει φυσικό φως. Βλέπω απ' έξω τον ήλιο και πριν λίγο που είχα βγει να ποτίσω τα, τα φυτά στην αυλή ήταν ζέστη και επειδή είναι ζέστη έχω φτιάξει παγωμένο καφέ. Θυμάστε ότι πρέπει να πιάσουν για τα καλά οι ζέστες για να πα, κάνω παγωμένο καφέ. Έχω κάνει φραπέ. Κάντε κι εσείς ένα φραπέ. Ε, δεν ξέρω το βράδυ, Εγώ, το έχω κάνει δεκάφ τώρα που είναι αργά, δεν ξέρω εσείς πώς το κάνετε και ελάτε να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θεωρητικό θέμα το οποίο είναι η συνέχεια του θέματος του πρωινού. Ναι. Σήμερα το πρωί το vlog είχε να κάνει με την παρορμητικότητα και την ευαισθησία και η φίλη Ευαγγελίν η οποία είναι μέλος του κανάλι μας και σχολιάζει εύστοχα πάρα πολύ συχνά έγραψε ένα ωραιότατο σχόλιο κάτω από το πρωινό βίντεο το οποίο το έκανα απεικόνηση οθόνη, το μάζεψα για να κάνουμε το βραδινό vlog και έτσι αυτές τις μέρες που κάνω, τα, που κάνω θεωρητικά vlogs και δεν κάνω τα, τα email μέχρι να μπω σε μια σειρά Παίρνετε και μια γεύση για το πώς θέλω να είναι το κανάλι στο μέλλον. Να έχει περισσότερα θεωρητικά vlogs και περισσότερα ψυχοεκπαιδευτικά vlogs χωρίς να υπάρχουν τόσο πολλέ ιστορίες. Θα κάνουμε και ιστορίες αλλά όχι τόσο πολύ. Λέει λοιπόν η Ευαγγελίνη το πρωί. Πολύ ωραίο θέμα και το κάλυψε συνοπτικά θέκλα σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ. Ένας διαχωρισμός στην ευθυξία από την αυθεντική ευαισθησία, η οποία συνδέεται με την καλοσύνη, είναι επίσης χρήσιμος, θεωρώ. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, νομίζω Ευαγγελία είναι το όνομά σου, ε. έχεις πάρα πολύ δίκιο φίλοι, ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το σχόλιο, το διάβασα λέω, ε, στέλνει η, η Ευαγγελίνα αυτό το... το κομμάτι να πάει πάρα κάτω η πρωινή συζήτηση. Και γι' αυτό είμαστε πολύ χρήσιμοι στον τον άλλο εδώ στο κανάλι. Λέει η Βαγγελίν, η αληθινά ευαίσθητοι και καλοί άνθρωποι δεν είναι ευαίσθητοι όταν πρόκειται μόνο για τα θέματά τους, ούτε ευαίσθητοι γύρω από τον εαυτούλη τους μόνο. Ευαίσθητος δεν σημαίνει να κλαίω για τα δικά μου προβλήματα, ενώ δεν συμπονώ ούτε σκέφτομαι τους άλλους. Χτύπησες Διάννα φιλενάδα, χτύπησες Διάννα. Την ώρα που έφτιαχνα εγώ το πρωινό βλόγκ δεν το είχα σκεφτεί να προτάξω και αυτή την πτυχή και γι' αυτό σας έχουμε εδώ για να εισηγήσετε. Ευαισθησία δεν σημαίνει να αντιδρούμε όταν δεχόμαστε κριτική επίσης. Φαντάζομαι εδώ δεν γράφεις καλόπιστη κριτική, λες κριτική, φαντάζομαι εννοεί κριτική την οποία έχουμε ζητήσει και την οποία δικαιούται ο άλλος να μας κάνει, είτε κριτική στο χώρο εργασία μας, είτε κριτική σε μια σχέση για τη συμπεριφορά μας στην οποία είμαστε δεσμευμένοι, όχι αυτόκλητη κριτική, κριτική που να συνάδει φαντάζομαι. Ευαίσθητος, α, στην περίπτωση αυτή όταν Uh, κάποιος αντιδρά όταν δέχεται κριτική, έχουμε να κάνουμε με ευθυξία, η οποία συνδέεται με εγωκεντρισμό και εναρκησιστική δυναμική και όχι για ευαισθησία που συνδέεται με γνιάξιμο για τον άλλον και συμπόνια. Έχεις δίκιο. Αλλά αυτή είναι μια ευαισθησία στα θέματα που αφορά το εγώ τους και μόνο, το εγώ τους και μόνο ενώ τα υπόλοιπα τα υποκρίνονται. Wow, τι, τι είπε τώρα για το mimicking of emotion, για το να υποκρίνεται ή να μιμείται κάποιο συναισθήμα το οποίο δεν βιώνει. Διότι και η νάρκη είναι ευαίσθητη. Αλλά αυτή είναι μια ευαισθησία στα θέματα που αφορά το εγώ του και μόνο. Ενώ τα υπόλοιπα τα υποκρίνονται. Είναι υπερευαίσθητη στην αξιολόγηση και την κριτική των άλλων. Ευαισθησία είναι και αυτή των αυθεντικών ανθρώπων. Ευαισθησία και τη άλλη, τη ναρκιστική, προβληματική. Χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ ξανά για αυτή την, για αυτή την διευκρίνηση, η οποία μα βοηθάει στην ψυχοεκπαίδευση μα. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, όσα έχω πει για την ευαισθησία το πρωί, δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με την ευθυξία, την οποία περιγράφει τόσο εύστοχα εδώ η φίλη μα. Ευθυξία. Ε, είναι μια σύνθετη λέξη που προέρχεται από το ευ πάλι και το θίγομαι. Το ευ στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται για το εύκολα, όχι για το ωραία, εύκολα. Εύθυκτος είναι αυτός που θίγεται εύκολα. Εύθυκτος είναι αυτός που το αρρωστημένο του εγώ θίγεται εύκολα. Εύθυκτος, είναι αυτός που στην Κύπρο το λέμε μούτιν του μου Μούτι σημαίνει η, η, κορυφή του δυόσμου, εκείνη το, η πολύ λεπτή, το, το, πιο λεπτό φρέσκο φυλλαράκι που είναι πάνω στο δυόσμο, το, το πάνω πάνω, μούτι η κορυφή, το οποίο είναι αυτό που ε, πιο εύκολα θα, α, θα προσβληθεί από τον αέρα ή από το νερό ή από κάποιον που θα πατήσει πάνω στο φυτό. Οι, οι άνθρωποι που είναι μούτι του δυόσμου, που είναι του μου, οι άνθρωποι που είναι εύθυκτοι, που θίγονται με το διατύποτε, που θίγονται υπερβολικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευαίσθητοι. Ευαισθησία σημαίνει καλή αίσθηση. Καλή, καλή, σύνδεση με τις αισθήσεις μας. Να συναισθανόμαστε και να φουγκραζόμαστε τον κόσμο παράλληλα με συνέστηση όπως πολύ σωστά έθεσες. Η ευθυξία έχει το εύ ως εύκολα και θίγο, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αντίθετο θα έλεγα από την ευαισθησία. Ευθυξία σημαίνει είμαι τόσο κομπλεξικός να χρησιμοποιήσω έναν όρο τη καθομιλουμένη, είμαι τόσο κομπλεξικιά, ώστε δεν μπορώ να ανεχτώ οι άλλοι να μην με υπενούν συνέχεια και οι άλλοι να μην μου φτιάχνουν βωμού και να με λατρεύουν. Είμαι τόσο εύθυχτο που αν κάνω ένα γλωσσικό λίσθημα και ε, κάποιο μου, το, μου, μου το επισημάνει να θυγεί ο εγωισμός μου ο άκρατος, να θυγεί το αρρωστημένο μου εγώ και να θεωρήσω ότι θέλει το κακό μου. Αυτό με την ευθυξία και την ευαισθησία μπορεί να το δει κάποιος από τον τρόπο που διαχειρίζομαι τα σχόλια στο κανάλι. Ε, παραδέχομαι ότι κάποιες φορές έγινα εύθυχτη. Το παραδέχομαι γιατί είπαμε εντάξει όλοι μας έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα κακά μας, έχουμε και τις αρετές μας, έχουμε και τα λατώματα μας και τις καλοσύνες μας και τις κακίες μας. Στις περισσότερες φορές προσπαθώ να είμαι ευαίσθητη και όχι εύθυχτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτω από αυτό το σχόλιο της Ευαγγελίας, νομίζω ότι είναι Ευαγγελίν, έγραψα «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ» που έχεις, θυμάμαι τώρα, κάτι τέτοιο «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ» που έθιξες αυτό που δεν σκέφτηκα να θίξω ή που το πήρες το θέμα παρακάτω, θα το κάνω vlog. Ή πολλές φορές κάνω ένα vlog και δεν ξέρω κάτι ή, δεν, ή λέω λάθος μια ημερομηνία ή λέω λάθος τη μέρα. Η ψάχνω να βρω μια λέξη και δεν τη βρίσκω. Όταν μου τη γράφετε τη λέξη από κάτω, λέω ευχαριστώ. Και το εννοώ. Και με θαυμαστικό και καρδούλα. ή όταν κάνω ένα γλωσσικό λύστημα και μου λέτε, έκλαι, με αυτό που είπε δεν είναι έτσι. Αυτό που είπε είναι, είναι αλλιώ. Λέω ευχαριστώ, μαθαίνω. Εύθυχτη θα ήμουνα όταν κάποιο, όπω το σχόλιο αυτό τη Ευαγγελίν, αυτό που σα διάβασα, το διάβαζα και έλεγα Α! Τι θέλει αυτή τώρα. Τι θέλει να μου πει τώρα αυτή, θέλω να μου πει ότι είναι καλή ψυχολόγο. Θέλει να μου πει ότι ξέρει καλύτερα από μένα. Αν δεν κάνω λάθο, η κοπέλα αυτή έχει σπουδάσει ψυχολογία. Αν δεν κάνω λάθο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω μου έχει στείλει email και έχει σπουδάσει ψυχολογία και κάνει κάποια, μετα... κάποιο μεταπτυχιακό τώρα. Δεν... Δεν... δεν, θυμάμαι σίγουρα να, μην σα πω κάτι το οποίο δεν. Αν θέλει η ίδια κάτω από το vlog, μπορεί να γράψει τα... τι ιδιότητε τη. Και να πω, μου κάνει κριτική τώρα. Τώρα, τώρα μου κάνει κακόπιστη κριτική. Τώρα αυτή έκανα ένα τόσο ωραίο βίντεο που είπα τόσα πράγματα, διάβασα το άρθρο της Μαρίας, διάβασα αυτό που στείλει ο Θανάσης και αυτή ήρθε να βρει να πει κάτι για να δείξει ποια είναι. Αυτά δεν θα τα έλεγα, δεν τα είπα. Αν ήμουν εύθυχτη αυτό θα έλεγα. Η αντίδραση με ευθυξία θα ήταν μπλόκος αυτήν την γυναίκα ή ε, ποια νομίζεις ότι είσαι ή να το πάρω προσωπικά ότι γράφει αυτό το ωραίο, το σχόλιο που έγραψε για να μου κάνει με ένα κακό. Όχι επειδή όντως η κοπέλα ε, θέλει να πάρει το θέμα παρακάτω, έχει μπει μέσα στο πνεύμα του καναλιού και συμβάλλει στη ψυχοεκπαίδευση. Ευαισθησία είναι όταν, ε, πάλι στο μετριασμό των σχολείων, όταν ένα σχόλιο έρχεται και είναι διφορούμενο, αξί, και λέει κάποιος, γράφει κάποιος κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ότι γράφει. Και λέω τι εννοείται. Αν ο άλλο μου εξηγήσει αυτό που εννοεί και αυτό που εννοεί, αυτό έχει γίνει πάλι σήμερα σε ένα βίντεο. Α, έγραψε μια φίλη, οι χαρακτηρισμοί είναι gaslighting. Οι χαρακτηρισμοί είναι πάντα gaslighting. Και τη έγραψα, τι εννοεί, Τι εννοεί. Και μου απάντησε: Έχω μια περίπτωση, μια φίλη, η οποία όποτε με δει, μου λέει είσαι υπερβέστη, είσαι το ένα, είσαι το άλλο και δεν νιώθω άνετα στην παρουσία τη. Και θε, θέλω να ρωτήσω αν οι, οι χαρακτηρισμοί είναι πάντοτε gaslighting. Όταν μου το εξήγησε, τη απάντησα. Τη απάντησα ότι θα μπορούσε να είναι ναι. Δεν είχα περισσότερη ώρα να αναπτύξω το θέμα, αλλά πολύ πιθανόν από τη στιγμή που άλλο τη κάνει, ε, την ονομάζει διάφορα πράγματα και αυτή νιώθει άβολα. Και που η, η παρέα με αυτή τη φίλη ή με αυτό το πρόσωπο την κάνει να νιώθει τρελή και να αμφισβητεί τον εαυτό τη, τότε πολύ πιθανόν είναι γκατσλάιτινγκ. Φυσικά δεν μπορώ να ξέρω από τα σχόλια. Μπορεί να πάει σε έναν ψυχολόγο, να καθίσει, να το συζητήσει, να το αναλύσουν αυτό το θέμα και να βρουν gaslighting ή μη. Πολλές άλλοι, αν όμω ε, ε, αυτό το σχόλιο που είπε οι χαρακτηρισμοί είναι πάντοτε gaslighting, και τη έλεγα τι εννοείται, και μου έγραφε Εσύ κύριε Θέκλα που κατηγορεί του άλλου ότι κάνουν gaslighting, αλλά εσύ που κάνει gaslighting. Τότε το να ενοχληθώ από αυτό το, από αυτό το σχόλιο που θα ήταν μια προκάλυπτη επίθεση και να μπλοκάρω, να, προ, να, να κάνω, να κάνω απόκρυψη το χρήστη από το κανάλι ή να απαντήσω και να κάνω απόκρυψη, κατά τη γνώμη μου δεν θα ήταν ευθυξία, θα ήταν ευαισθησία στο ότι εντοπίζουμε ένα πρόσωπο το οποίο είναι troublemaker, ήρθε εδώ πέρα για να τρολάρει, ήρθε εδώ πέρα για να ρίξει χολή και το αφαιρούμε. Εύθυχτοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν είναι σίγουροι για τον εαυτό τους. Θα έλεγα ότι περισσότερο εύθυχτοι είναι ε, και είναι έτσι πάρα πολύ πάρα πολύ ε, χρήσιμο για να ξεχωρίσεις ένα covert narcissist, να ξεχωρίσεις έναν και καλυμμένο ναρκισιστή. Γιατί οι απροκάλυπτοι ναρκισιστές, οι overt narcissists, είναι ξεκάθαροι. Σου λέει εγώ είμαι και κανείς άλλος και μου πολύ σπουδαίο. και εγώ, 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 εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο το καταλάβεις. Βλέπαμε έναν ντοκιματέρ με τον Λάζαρο, by Trial, Murder by Media, Trial by Media, whatever. Trial by Media νομίζω είναι τίτλο. Διορθώστε με στα σχόλια και δεν θα είμαι εύθυχτη. Θα σα πω ευχαριστώ. Νομίζω είναι Trial by Media. Και είχε έναν, σε ένα επεισόδιο είχε έναν α, δικηγόρο, ο οποίο είχε τι διαφημίσει του παντού α, εκεί στην πολιτεία τη Αμερική που δίκαζε. Αχ, τι ωραίο ο παγωμένο καφέ. Και φαινόταν έτσι ήταν πολύ πομπόδες το ύφος του στις φωτογραφίες, στις αφήσεις κλπ. Μπαίνει μετά μέσα στο γραφείο του και τον ακολουθεί η κάμερα για να, μιλήσει και περνά και βλέπει μεγάλε φωτογραφίε του στου τοίχου, δημένο σαν Βασιλιά Λουδοβίκο, δημένο σαν Ναπολέον, πορτρέτα, ιστορίε και ακόμα. Ο δεν είναι άρκησο αυτό, ε. του λέω, όχι, δεν είναι άρκησο. Και φυσικά όταν άρχισε να μιλάει, είπε, Εγώ είμαι ο καλύτερο δικηγόρο και εγώ είμαι έτσι κι αλλιώ. Αυτό είναι ένα

το καταλαβαίνει. Οι covert narcissists και οι καλυμμένοι αρχισιστές είναι άνθρωποι που παρουσιάζονται ταπεινοί. Μπορεί να παρουσιάζονται και και κλικούλιδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε γεμίζουν κομπλιμέντα από πάνω κάτω. ή να σου λένε πόσο πολύ σε θαυμάζουν ή πόσο πολύ σε χτιμούν. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν στην εξωτερική. ...στην εξωτερική του συμπεριφορά, στη συνήθεια του συμπεριφορά... ...στοιχεία που να είναι χαρακτηριστικά ενός σου. Όμως, επειδή έχουν τον Ναρκησισμό, έχουν το αρρωστημένο εγώ... ...μπορείς να τους ξεχωρίσεις ότι πιθανόν είναι Νάρκηση... ...όταν τους βλέπεις ότι είναι εύθυχτοι. Δεν ανέχονται και δεν αντέχουν με τίποτα την κριτική... Είπα προηγουμένω, όταν έγραψε για κριτική η φίλη μα, είπα φαντάζομαι δεν έχει βάλει το επίθετο καλόπιστη ή κακόπιστη κριτική, γιατί έχω κάνει ολόκληρη συζήτηση για την καλόπιστη και την κακόπιστη κριτική. Την κριτική στα πλαίσια τη σχέση που είναι, ε, θεωρείται φυσιολογικό να υπάρξει. Σε ποιε σχέσει θεωρείται να υπάρξει, φυσιολογικό να υπάρξει κριτική, Κριτική είναι φυσιολογικό να υπάρξει σε μια σχέση στην οποία έχουν συμβληθεί δύο άνθρωποι για να φτιάξουν κάτι μαζί. Είτε είναι συνέτεροι σε μια εργασία, είτε είναι συνεργάτες σε ένα project, σε ένα έργο, μπορεί να είναι φοιτητέ και να ετοιμάζουν μαζί μια παρουσίαση, είτε είναι δύο άνθρωποι που έχουν συνάψει ένα γάμο μεταξύ τους, ή μια συγκατοίκηση, άνθρωποι δηλαδή, ή μια φιλία, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι willingly, με ελεύθερη βούληση, έχουν βρεθεί μαζί και έχουν συμφωνήσει και οι δύο να είναι σε μια σχέση και οι σχέσει είναι ανταποδοτικέ. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Οι σχέσει είναι και οφείλουν να είναι ανταποδοτικέ. Οπότε, α σε μια τέτοιου είδου σχέση, συνεργασία, partnership, που θα έλεγαν οι Ιγκλέζοι, σε μια τέτοια εταιρεία, σε ένα τέτοιο κοντράτο, που εγώ ήρθα και σε παντρεύτηκα. Εγώ ήρθα και έχω συμφωνήσει μαζί σου και θέλω να είμαι φίλο σου, να είμαι φίλη σου. Εγώ ήρθα και έχω ανοίξει μια επιχείρηση μαζί σου. Οφείλω, όταν εσύ έχει κάτι να παρατηρήσει σε μένα, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση μα, στη συνεργασία μα, στο συνεταιρίο μα. Είμαστε συνέτεροι σε κάτι. Partnership σημαίνει συνέτερη... Αν εσύ κάνει πράγματα ή πράγματα ή παραλείπεις να κάνει πράγματα, το οποίο δημιουργούν θέμα στη συνεργασία μα, έχω κάθε δικαίωμα να σου εξασκήσω κριτική, όπω έχει και εσύ. Κάθε δικαίωμα να με εξασκήσει κριτική αν κάνω πράγματα ή δεν κάνω πράγματα, ή αμελώ δηλαδή να κάνω πράγματα και φέρνω ζημιά στη σχέση. Ένα έφυκτο άνθρωπο μέσα σε μια τέτοιου είδου σχέση συμφωνημένη, σε ένα τέτοιου είδου συνεταιρηλίκη, μόλι του πει το παραμικρό ή μόλι τη πει το παραμικρό, για παράδειγμα, αγάπη μου, δεν μου άρεσε αυτό που έκανε. Θα ενοχληθεί τα μάλα. Θα κατεβάσει τα μούτρα του, τα μούτρα τη ίσω θα ενοχληθεί ιδιαίτερα, θα α, φτιάχνει σενάρια με το μυαλό του ή με το μυαλό της ότι το είπε επίτηδε για αυτό τον λόγο και ότι δεν το θες και δεν τη θες και δεν τον αγαπάς κλπ. κλπ. Υπάρχουν σχέσεις, partnerships, συνεταιριλίκια στα οποία η κριτική είναι κομμάτι της συμφωνία. Τώρα, κριτική να κάνουμε σε κάποιον με τον οποίο δεν είμαστε συνδεδεμένοι, ξαναλέω, όχι. Δηλαδή, αν πάει κάποιο αυτόκλητο συμβουλάτορα, χωρί να το ρωτήσουν, χωρί να έχει κάποια σχέση με το πρόσωπο με το οποίο κάνει κριτική, και πάει αυθαίρετα και κάνει κριτική σε έναν άνθρωπο που συναντά μέσα στον δρόμο, ή κάνει αυθαίρετα κριτική σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουν κάποιο είδου δεσμό, τέτοιου είδου συνεταιρισμό, δεν έχουν κάποια συμφωνία ότι εγώ και εσύ θα είμαστε σύντροφοι, εγώ και εσύ θα είμαστε συνέτεροι, εγώ και εσύ θα είμαστε φίλοι, τότε ναι. Δεν είναι ευθυξία το να πεις σε... «Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω να πάρω την κριτική και δεν την έχω ζητήσει». Όταν όμω είμαστε σε committed relationships, σε σχέσει στι οποίε έχουμε, έχουμε μπει με την, με την ελεύθερη βούλησή μα και έχουμε συμβληθεί να έχουμε συγκεκριμένη σχέση με το άλλο πρόσωπο, το να μην δεχόμαστε την κριτική από το άλλο πρόσωπο δείχνει ότι είμαστε προβληματικοί. Δεν είναι επειδή η κριτική του άλλου προσώπου δεν είναι καλόπιστη. Σημαίνει ότι ίσως να είμαστε εγωκεντρικοί, ιδιαίτερα, ίσως να είμαστε covert narcissist. narcissists. Ίσως άσμα, αν μας διέγνωνε κάποιος που ήταν ικανός να μας διαγνώσει, που δεν θα πάει ούτε ο overt narcissist, ούτε ο covert narcissist θα πάει με την όρεξή του και με τη βούλησή του στο ψυχολόγο που κάνετε ειδικά τεστ ή στο ψυχίατρο και θα πει εξετάστε με να δούμε τι έχω. Δεν θα πάει με τη βούλησή του. Λοιπόν, η covert narcissists οι και καλυμμένοι ναρκισιστέ μπορεί να φαίνονται αγγελούδια, μπορεί να φαίνονται πολύ καλά παιδιά, μπορεί να φαίνονται πολύ εργατικά παιδιά, μπορεί να είναι πολύ χειριστικά πρόσωπα, μπορεί να κάνουν εξυπηρετήσει στου άλλου που δεν του τι έχουν ζητήσει, μπορεί να γίνονται υποχρεωτικοί προ του άλλου, αλλά αυτό το σημείο το οποίο θα σα βοηθήσει να διαχωρίσετε, αν εσεί ή κάποιο άλλο, είπαμε είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε αν ισχύει εμά, είναι και καλυμμένος είναι όταν δεν ανέχεται καθόλου καλά την κριτική, δεν παίρνει καλά την κριτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του και ο οποίος είναι ευαίσθητος, με την, ευαίσθητος όπως έχουμε εξηγήσει στο πρωινό vlog, όταν έρθει το τέρι του ή ο συνέτερος του ή ο φίλος του ή ο άνθρωπος με τον οποίο είναι σε συμβεβλημένη σχέση, εντάξει, συμφωνημένη ελεύθερη σχέση ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλέξει συνειδητά να έχουν φιλία, συνεργασία, γάμο κτλ. κτλ. Όταν έρθει το άλλο πρόσωπο και του πει Ξέρεις, παρατήρησα ότι κάνεις αυτό και νομίζω καλύτερα να το κάνεις κάπως αλλιώς γιατί αυτό που κάνεις με στενοχωρεί ή αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Εάν ο άλλος το πάρει αυτό το πράγμα αρνητικά και μπορεί να το δείξει είτε με το να κατεβάσει μούτρα για ώρες, για μέρες, είτε με το να ξεκινήσει η παθητική επιθετικότητα κλπ. κλπ. Αυτό ίσω είναι ένα σημάδι ότι έχει να κάνει με έναν και καλυμμένο αρκισιστή. Θυμήθηκα τώρα μια ιστορία, θα πω και ιστορία απόψη και θα κλείσουμε. Ήμουν φοιτήτρια. Όχι, έχετε διαβάσει το βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, θα έχετε διαβάσει ότι στα φοιτητικά μου χρόνια, τα πρώτα δύο χρόνια, ήμουνα σε ένα χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο. Και πηγαίναμε και σε κατασκηνώσει το καλοκαίρι, χριστιανικέ φοιτητικέ κατασκηνώσει που εκεί στι κατασκηνώσει υπεύθυνε ήταν γυναίκε οι οποίε δεν είχαν παντρευτεί, οι λεγόμενε αφιερωμένε, δηλαδή μο, σαν μοναχέ δίχω ράσα, που ήταν μέλη τη οργανώσεω, τη θρησκευτική οργανώσεω, οι οποίε είχαν αφιερώσει τη ζωή του στο έργο τη οργάνωση και στο έργο του Θείου, έτσι όπω το αντιλαμβάνονταν. Είχε μια γλυκύτατη γυναίκα, τη Μακαρίτησα την Παρασκευή, τη Βαίτση σε Θεσσαλονίκη, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Έχει φύγει όταν ήμουνα στο δεύτερο έτο. Ε, ενώ έφυγε από τη ζωή, είχε ένα ατύχημα, χτύπησε, ήταν, ήταν για μέρες στην εντατική και έφυγε. Πρέπει να ήταν γύρω στα 70-72 η αγαπημένη Παρασκευή όταν έφυγε. Αυτή η γυναίκα με έχει σημαδέψει, με έχει σημαδέψει θετικά. Είναι μια από τις γυναίκες που ήταν μέντορε μου. Η παρασκευή ποινής Παρασκευή Βαΐτσης στη Θεσσαλονίκη η οποία ήταν αφιερωμένη στο έργο της οργανώσεως και του Θεού έτσι όπως το αντιλαμβανόταν. Ήταν ένα πολύ ευρύ πνεύμα, ήταν μια γυναίκα η οποία με είχε πιάσει από του ώμου μια μέρα και μου λέει: Γιατί δεν πα Εράσμου, Γιατί δεν πα στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στη Γερμανία που δικαιούμουν να πω Εράσμου και εγώ φόμου να πάω. Ή μου λέει: Γιατί να μην πα στην Αμερική μετά τι σπουδέ σου. Τη λέω: έχω, Είχα υποτροφία για την Αμερική. Τη λέω: Έχω υποτροφία για την Αμερική και φοβάμαι να πάω. Φοβάμαι ότι μπορεί να πάθω το ένα, μπορεί να πάθω το άλλο, μπορεί να με κακοποιήσουν. Και μου λέει: Γιατί να φοβάσει, Να πα να πα να μην καθίσει εδώ. Ενώ ήταν έτσι πολύ ανοιχτό πνεύμα. Η οποία όμω δεν, δεν υπήρξε ποτέ παντρεμένη, δεν υπήρξε ποτέ σε σχέση. Και κάναμε ένα θέμα στην κατασκήνωση. Πρέπει να ήταν μετά το δε, πρώτο έτο. Στην κατασκήνωση το καλοκαίρι του 1994. Πάνω στο χορτιάτι ήταν η κατασκήνωση τη οργανώσεω. Και μιλούσαμε για συμπεριφορέ και σχέσει. Και λέει να σα πω μια ιστορία. Λέει η Δεσπίλη Βαίτση, να σα πω μια ιστορία ήταν ένα ζευγάρι, πολύ αγαπημένο ζευγάρι, ήταν γνωστή μου γυναίκα, γνωρίζω ένα ζευγάρι λέει, που αγαπάει τόσο πολύ η γυναίκα τον άνδρα της, ώστε παρόλο που ο άνδρας της κάνει κάτι που την ενοχλεί, ποτέ μα ποτέ δεν το έχει κάνει παράπονο. Τι κάνει που την ενοχλεί, θυμάστε παλιά οι οδοντόπαστες ήταν μεταλλικές, δεν ήταν τα σολινάρια τη ολονοτόπαση ήταν μεταλλικά. Δεν ήταν τα. Ο που είχατε και τέτοια. Εμεί εδώ είχαμε άλλε μάρκε, Σικναλδίου και λοιπά. Ήταν μεταλλικά. Οπότε αυτά τα μεταλλικά, άμα τα ζουλούσε από τη μέση, άμα τα ζουλούσε από πάνω, μετά ήταν δύσκολο να έρθει η οδοντόκρεμα στην άκρη. Δεν είναι τώρα που τα περισσότερα σολυνάρια είναι πλαστικά. Οπότε από, από που και αν τη ζουλήξει τη την οδοντόπαστα για να τη βάλει να τα δόντια σου, δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει το υπόλοιπο. Και λέει ο σύζυγο, την έπαιρνε την οδοντόπαστα, την πατούσε στη μέση, την πατούσε μπροστά και μετά δυσκολευόταν αυτή να, 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 χρησιμοποιήσει την οντόπαστα και την ενοχλούσε αυτό το πράγμα, αλλά τον αγαπούσε τόσο πολύ, ώστε για 20 ολόκληρα χρόνια που κράτησε ο γάμο του, αν νομίζω είχε πεθάνει αυτό, αν δεν κάνω λάθο, δεν θυμάμαι καλά. Τέλο πάντων, για μεγάλο χρονικό διάστημα του γάμου τη, δεν είπε απολύτω τίποτε επειδή τον αγαπούσε και δεν ήθελε να τον στενοχωρήσει. Και εγώ τότε ήμουνα, μόλι είχα τελειώσει το πρώτο έτο, και θυμάμαι είχα δώσει εκείνο το καλοκαίρι, το, το είχα διαβάσει την κατασκήνωση, και είχα πάει, είχα, είχα πάει μετά την κατασκήνωση, όχι, το είχα διαβάσει ένα τρίμερο εκεί στην κατασκήνωση, το μάθημα ψυχολογία των κινήτρων. Και ήμουνα και με, είχα φρέσκα στο μυαλό μου την ψυχολογία των κινήτρων και αυτέ λέω: Δεν πεινήσει, Βαϊτσί. Νομίζω λέω, ότι αυτό μα λέει δεν είναι αγάπη. Μου λέει: Τι εννοείσαι. Τη λέω: Εξή, εγώ δεν έχω σχέση ακόμη, αλλά βλέπω του γονεί μου ότι η μητέρα μου πολύ ελεύθερα θα πει στον πατέρα μου αυτό που έκανε δεν μ' αρέσει, και ο πατέρα μου πολύ ελεύθερα θα πει στη μάνα μου κάτι αντίστοιχο. Και δεν ενοχλεί τον πατέρα μου να του κάνει μάνα μου παρατήρηση, ούτε ενοχλεί τη μητέρα μου να τη κάνει η μάνα τη παρατήρηση. Ή η... τη κάνω πατέρα τη παρατήρηση. Α, γλώσσα λανθάνω στην αλήθεια λέγει, γιατί η τη κανω πατερα τη παρατηρηση γλωσσα λανθανω στην αληθεια λεγει γιατι η γιαγια μου έκανε συνεχώ παρατηρήσει στη μάνα μου, μακάρι τη η της γιαγιά μου. Ο πατέρα μου πολύ σπάνια, μα η γιαγιά μου έκανε συνέχεια. Τέλο πάντων, οι γονεί μου έχουν αυτή τη σχέση που είναι ακομπλεξάριστο ένα με τον άλλο. Δηλαδή, όταν ο άλλο έρχεται και μιλάει και είναι λογικό και λέει λογικά πράγματα, καθίσουν να συζητήσουν. Στις, σε όλε τι περιπτώσει είναι ο ένα λογικό με τον άλλο. Γιατί οι παραλογισμοί και οι συζητήσει, σβούρε κτλ. είπαμε σε ποιου τα βρίσκουμε, στου αδιάγνωστου. Τη λέω νομίζω ότι δεν είναι η σχέση αυτή. Και το είχε σκεφτεί και το συζητήσαμε μετά, τη λέω δεν ξέρω, μου λέει ή που θα γίνει ψυχολόγο, θα μάθει και θα μα πει. Δεν ξέρω που είσαι αγαπημένη, δεν ξέρω που είσαι, έχει φύγει εδώ και 25 χρόνια. Είσαι από τι από τις γυναίκε που είναι τα σύμβολα για μένα στη ζωή. Με, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ θετικά αυτή η γυναίκα. Είδατε, έχω φύγει από την θρησκευτική οργάνωση. Ε, δεν είμαι πλέον θρήσκο όπω ήμουν παλιά. Όμω εξακολουθώ να εκτιμώ του ανθρώπου που με έχουν μεταλαμπαδεύσει φω. Λοιπόν, σου απαντώ τώρα, Παρασκευή. Το να μην πει στον άνδρα σου ή να μην πει στη γυναίκα σου ότι ο τρόπο που ζουλάει την οντόπαστα σου πάει τα νεύρα δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια σχέση ελευθερίας ανάμεσα στο ζευγάρι, σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο ή και οι δύο είναι εύθυκτοι. Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι ο άνδρας της μπορεί να ήταν εύθυκτος. Και δεν είναι αγάπη το να ενοχληθεί όταν σου πει ο άνδρας σου ή η γυναίκα σου μια κριτική και μια παρατήρηση που δικαιούται να την κάνει επειδή βρίσκεστε σε μια συμβεβλημένη σχέση στην οποία έχετε προσέλθει ελεύθερα. Όταν ένας άνθρωπο μα αγαπάει, δεν τον ενοχλεί να του κάνουμε κριτική στα πλαίσια που έχω αναφέρει. Ε? Αυτά, αχ τι θυμήθηκα τώρα, Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι το 94. Έχω και μια φωτογραφία, θα τη βρω. Έχω μια φωτογραφία από το καλοκαίρι το 94, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο εγκατασκήνιο στο Χορτιάτη, που δίνω συνέντευξη στις κάμερες του Αντένα, δεν κάνω λάθος, γιατί ήμουνα Ήμουνα μέσα στα σωματεία των φοιτητών, των Κυπρίων φοιτητών και μιλούσα, ήταν 20 Ιουλίου, δεν στι μέρε, μέρες, 20 Ιουλίου του 1994, ήταν 20 χρόνια μετά την εισβολή. Και είχαν έρθει να κάνουν ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω, γνώριζαν ίσως τους υπεύθυνους κατασκήνωσης οι δημοσιογράφοι και επειδή εγώ ασχολούμουν και με τις φοιτητικές κινήσεις και με τις εθνικές κινήσεις των φοιτητών τότε στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν, υποτίθεται, που προσπαθούσαμε ω φοιτητέ, αγνοί νέοι ναι, και άμουμοι. να πολεμήσουμε για τα δίκαια τη πατρίδα μα. Όχι ότι, τώρα δεν θέλουμε τα δίκαια τη πατρίδα μα, αλλά ότι ήμασταν πάρα πολύ αθώοι. Και επειδή ξέρω ότι ήμουν και μέσα στι φοιτητικέ οργανώσει, με είχαν καλέσει για να μιλήσω και θα βρω αυτή τη φωτογραφία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Να με δείτε, ίσω ίσως να είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη σε κάμερα. Όχι, όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι μια από τι πρώτε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, να έχετε την αγάπη μου, να ξέρετε ότι νιώθω την αγάπη σας, την νιώθω την αγάπη σας και αν κάποιο από τους ανθρώπους που τους έχω αποκρύψει μ, και βλέπουν αυτά τα βίντεο, νιώθουν ότι έχουν αδικηθεί από εμένα που υπήρξα εύθυκτη, ας μου γράψουν ένα email. Ας μου γράψουν ένα email και θα τους απαντήσω. Ε, και αν έχω κάνει λάθος, και αν έχω κρίνει λανθασμένα έναν άνθρωπο, και αν τον κάτι instinct μου, δεν ήταν τον κάτι instinct μου αυτό που λειτουργήσε όταν ένιωσα την αρνητικότητα και έκανα τον μπλόκο, αλλά η τυχόν ευθυξία μου είμαι διατεθειμένη να το διορθώσω. Καλό βράδυ. Mm. Και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ω, ε. Σαββατοκύριακο με ζέστη. Λέτε να πάμε στη θάλασσα. Μπορούμε. Μπορούμε, ναι. Θάλασσα. Mm.